Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων που τόσο άδικα χαθήκανε. Εμείς το πένθος που νιώθουμε το εκφράζουμε μέσα από τους αγώνες μας και τις διεκδικήσεις μας. Δίνουμε την υπόσχεσή μας στους νεκρούς και γινόμαστε φωνή τους ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Νιώθουμε θλίψη αλλά και οργή. Οργή γιατί αυτό το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι εργαζόμενοι στα τρένα διεκδικούσαν μέτρα, εξυγχρονισμό των υποδομών, αυτοματοποιημένα μηχανήματα που να διορθώνουν τα ανθρώπινα λάθη, προσλήψη εργατών και άλλα. Φωνάζανε και προειδοποιούσανε για αυτό που τελικά συνέβη. Αλλά όπως πάντα οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν έδωσαν ούτε μισό ευρώ για αυτά που οι εργαζόμενοι ζητούσαν. Φάνηκε, όχι μόνο με αυτό το έγκλημα, ότι βλέπουν τη ζωή μας σαν κόστος, ότι μπροστά στα κέρδη των εταιριών δεν υπολογίζουν τίποτα. Σε αυτό το τρένο θα μπορούσε να ήταν τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας, εμείς οι ίδιοι. Οι μαθητές από όλη την Ελλάδα έστειλαν ένα μήνυμα με τις δράσεις που οργανώσανε εχθές. Σήμερα αυτό αντυχεί στους δρόμους. Να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Δεν θα ξεχάσουμε, αλλά θα παλέψουμε να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί από τα χέρια κυβερνήσεων και εταιριών. Το Υπουργείο και οι διευθύνσεις μας ευχαριστούν και οι διευθυντές μας ευχαριστούν για τον αγώνα μας και αντί για καραμέλες μοιράζουν αποβολές σε αγωνιστές μαθητές. Έτσι έγινε και σε μένα χθες, επειδή έκανα το παράπτωμα του να πω μπροστά στην αποχή του τμήματός μου και το σχηματισμό συνθήματος με τις άντες. Έτσι μας αντιμετωπίζουν, με απειλές, με τρομοκρατία, όπως έγινε στην απεργία των εργαζόμενων στα μετρό που διεκδικούν εξυγχρόνιση των υποδομών και τους έβγαλαν την απεργία παράνομη. Ξέρουν και ξέρουμε ότι δεν θα περάσει. Την καλύτερη απάντηση την παίρνουν από εδώ, σήμερα. Από τη χθεσινή κινητοποίηση των συνδικάτων, στη Hellenic Train, από τους φοιτητές που βρίσκονται κατά εκατοντάδες σήμερα εδώ και από την καθημερινή μας δράση μέσα στη σχολεία που πρέπει να μπαίνουμε μπροστά για κάθε τι μικρό και μεγάλο. Μόνο με τους αγώνες μας έχουμε κατακτήσεις και μόνο με αυτούς δεν θα έχουμε άλλα εγκλήματα όπως αυτό στα Τέμπη. Απαιτούμε τώρα να διευρυνθούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή.